θέλει, δεν θέλει τον Νέτο, δεν θέλει τον Ραούλ Μπράβο, του τους φορτώσανε. Και πάνε να το φορτώσουν και τον Γκόκε τώρα. Έχει προβλήματα ο Αναστόπουλος. Δηλαδή δεν συμφωνεί με τις μεταγραφές αυτές. Με Ραούλ Μπράβο 37 χρόνο και Νέτο 35 στα πλαϊνά. Γιατί ο Αναστόπουλος λέει θέσεις ξένου παίρνουν σεντερφόρ και δεκάρι. Δεν παίρνουν πλάγιους μπακ στα 37 και στα 35. Και ο Κόκε που θέλει να μείνει, λέει ο Αναστόπουλος δεν τον θέλω. Και εγώ κάνω το εξής ερώτημα. Λέω και τελειώνω με αυτό. Αναστόπουλος διώχνει τον Κόκε από τον Άρη. Ποια ομάδα θα πάρει τον Κόκε και τι λεφτά θα τον δώσει. Γιατί λέει ο Κόκε δεν με θέλουν, δεν με κάνουν, κλαίει, με διώχνουν, δεν με είπαν, δεν με άδεια. Λοιπόν, εάν δεν τον πάρει ο Άρης, εάν δεν τον ανανεώσει ο Άρης, τον Κόκε, τον πετάξει στα σκουπίδια. Ποια ομάδα θα πάρει Β' Εθνικής, Α' Εθνικής τον Κόκε και θα του δώσει ξέρω εγώ 60-70.000 ευρώ το χρόνο. Δεν νομίζω κι εγώ καμία. Άρα έχει δίκιο ο Αναστόπουλος. Υπάρχει όμως πίεση για τον προπονητή του Άρη να πάρει όλους αυτούς τους παίκτες. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο. Για να μετράμε τα corner, για να μετράμε τα corner και να τον κάνουμε τον Άρη Sporting Bet. Τελειώνω εδώ, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Θα αρχίσει μετά όλος να πει τι εννοείς με αυτό που λες. Οπότε πρέπει μετά εγώ να αρχίσω να δηλώνω τι εννοούσα για αυτά τα πράγματα. Τελείωσε. Το κόβω εδώ και πάω για ύπνο. Και μετά η πυγμαχία, η θάμψη, ώρα έτσι να κουνήσω λίγο το κορμάκι. Χαίρομαι που τα είπαμε. Νομίζω ότι είμαστε πλήρεις. Αύριο ακόμα περισσότερα, μεθαύριο έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Η εβδομάδα θα είναι γεμάτη πάω και Άμστερνταμ. Θα έχει πολύ πράγμα. Έτσι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στην Αθήνα.